υπήρχαν θηλαστικά τραύματα σε όλο το σώμα του θύματος, όμως αυτά δεν υπάρχει, δεν έχουμε βεβαιότητα ότι είναι τα θανατηφόρα χτυπήματα. Υπάρχει ένα εγκεφαλικό είδημα το οποίο δεν μπορούν να αξιολογήσουν πριν τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Οπότε ο θάνατος αυτή τη στιγμή έχει μια απροσδιόριστη αιτία. Όλα αυτά λοιπόν θα κατατεθούν στον κύριο ανακριτή και θα δούμε τι είναι ο θάνατος, από τι προήλθε ο θάνατος. Η δική σας θέση για τους λόγους για τους οποίους μπήκε ο 33χρονος μέσα στο κατάστημα, ποια είναι, γιατί μπήκε στο Κοσμοτοπολείο? Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, γιατί το άκουσα στην εκπομπή σας τώρα πριν λίγο. Πρέπει να προσέξετε ένα σημείο της δικογραφίας, γιατί ίσως αναφέρατε σύμφωνα με την αστυνομία. Έχει όμως δοθεί μαρτυρική κατάθεση στην αστυνομία από υπάλληλο ο οποίος εργάζεται στον φούρνο Βενέτης, ο οποίος λέει ότι είχε δει τρεις άνδρες έξω από το κατάστημα, ο ένας από τον οποίον βρισκόταν σε κάποια σύγχυση. Ο δεύτερος πήγε μέσα στο κατάστημα και αγόρασε ένα μπουκάλι νερό και του το έδωσε. Mm-hmm. Με το που βγήκε έξω ο άνδρας που φώναζε, πήγε να μπει αρχικά στο φούρνο, και δεν μπήκε όμως, παρά έκανε μια κίνηση και κατευθύνθηκε στο Κοσμοτοπουλείο που βρίσκεται στην οδό Γλάπθουνος 2. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα. Πώς μπήκε μέσα? Ο ιδιοκτήτης άφησε το κατάστημά του με πολύτιμα κοσμήματα, όπως λέει, και έφυγε να πάει για τσιγάρα στο περίπτερο, όπως καταθέτει ή όπως ισχυρίζεται. Το ένα περίπτερο βρίσκεται στην πλατεία Κάνικος, πάρα πολλά μέτρα μακριά από το σημείο, και το άλλο περίπτερο βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέως. Άρα λοιπόν ήθελε να πάει και να έρθει τουλάχιστον 7 λεπτά για να πάρει τσιγάρο, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο, να αφήσεις Κοσμοτοπολείο ανοιχτό σε αυτή την περιοχή. Μου λέτε, ωραία, τι δεν μπορεί να συνέβη. Θα ήθελα να ακούσω και τι πιστεύετε λοιπόν, εσείς εγώ ότι συνέβη. Πιστεύω από μια κυρία η οποία σήμερα αναγκάστηκε εγώ να κάνω αυτοψία, ναι, γιατί δεν έκανε καμία αυτοψία αστυνομία και θα σας εξηγήσω, η οποία μου είπε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσω το όνομά της, ούτε να καταθέσει, γιατί φοβάται στην περιοχή. Μου είπε ότι ο ιδιοκτήτης, έτσι μου είπε, χωρίς να την ξέρω, χωρίς τίποτα, όπως καθόταν σήμερα, ήταν πολλοί κόσμος μαζεμένος εκεί και ο καθένας έλεγε τη δική του εκδοχή και ιστορία. Σωστό. Μου είπε λοιπόν ότι καθόταν ο ιδιοκτήτης που φορούσε το ροζ που κάμισο, η μπλούζα τι ήταν, καθόταν απ' έξω μαζί με έναν άλλο κύριο, ήταν ανοιχτό, μπήκε ο νεαρός πράγματι μέσα. Έκλεισε ο ιδιοκτήτης, πήρε την αστυνομία, τον εγκλώβησε μέσα και έτσι δικαιολογείται το ότι άφησε, για μένα έτσι, ότι άφησε ανοιχτό το κατάστημά του, το οποίο είχε κοσμήματα. Δεν το αφήνει στην Ομόνια ανοιχτό, ναι, και βεβαίως, πάει μια βόλτα. Μου λέτε ότι αυτή είναι μια κυρία την οποία συναντήσατε εσείς και η οποία δεν, ναι, έχει καταθέσει και η οποία, όχι, δεν θέλει να εμπλακεί και στην υπόθεση. Άρα, όχι, είναι μια μαρτυρία που στην ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς σας λέω, με ρωτάτε ποια είναι δική μου, ναι, εκτίμηση. Εγώ εκτιμώ ότι κανένας δεν αφήνει το κατάστημά του ανοιχτό. Bon. Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Επίσης, έχουμε παραλήψεις της αστυνομίας σε πάρα πολλά κέρια σημεία, όπως τα οποία δεν μπορώ να παριθμίσω τώρα, θα τα παριθμίσουμε στον ανακριτή. Όπως παραδείγματος χάρη δεν σφράγισε το κατάστημα όπως ήσυστε και όπως πρέπει. Δεν έβαλε καμία κορδέλα να μην περνάει κόσμος. Ναι. Δεν πήρε φωτογραφίες, γιατί στον ακριτικό υλικό έχουμε μόνο το DVD το οποίο το έχει δοθεί από το πρώτο θέμα. Δεν πήρε φωτογραφίες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχετε και ζητήματα τα οποία θα θέσετε στην πορεία αυτής της διαδικασίας και για τον τρόπο που λειτουργήσε η αστυνομία. Μένει, όπως είπατε, να δούμε και το πώς θα προχωρήσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εξετάσεις για να δούμε και τα αίτια του θανάτου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω σύντομα να ξέρουμε την αλήθεια.